Πάμε στα Γρεβενά τώρα, κυρίες και κύριοι. Πλούσιο το πολιτικό καλοκαίρι στο Δήμο Γρεβενών. Συνδεόμαστε με τον κύριο Χρήστο Χαντέ, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, για να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Δήμος και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Πακρατσάρα, σε εσάς και τους ακροατές σας. Πάμε να δούμε λίγο, γιατί το προηγούμενο διάστημα μας παρουσιάσατε πλούσιες εκδηλώσεις. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Δήμου για το επόμενο διάστημα και τι θα δούμε, γιατί είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού. Όντως, το προηγούμενο διάστημα, κύριε Βαγκατσά, είχαμε πάρα πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Με αποκορύφωμα μια μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία των Γρεβενών με τον δικό μας Χρήστο Παπαδόπουλο, τη Μελίνα Στανίδου και το Στέλιο Διονυσίου. Η προσέλευση του κόσμου ήταν αθρώα. Μιλάμε για πάνω από 5.000 κόσμο στην πλατεία από τα Γρεβενά και από τις γύρω περιοχές. Συνεχίζουμε όμως τις πολιτικές μας δράσεις και μάλιστα αύριο. Έχουμε άλλη μια δική μας καλλιτέχνηδα, την Μαρία Παπαγεωργίου, την οποία φιλοξενούμε αύριο στο Καστράκι. Να πούμε ναι, ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 24 Ιουλίου στις 9 στο Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενών, με την είσοδο ελεύθερη για το κοινό, σε ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο. Διαβάζω την ανακοίνωση. Πάρα πολύ σωστά διαβάσατε. Ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Διοργάνωση Δήμος και Περιφέρεια της Μακεδονίας και την Περιφέρεια Γρεβενών. Περιμένουμε τον κόσμο, όχι μόνο βέβαια των Γρεβενών, αλλά και από τους όμορους νομούς, γιατί πραγματικά αξίζει κάποιος να ακούσει τη Μαρία Παπαγεωργίου από κοντά. Μάλιστα. Ένα μεγάλο event και αυτό του καλοκαιριού, αλλά δεν σταματάμε εκεί, κύριε Βακρατσά. Συνεχίζουμε και έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και για τον Αύγουστο. Μάλιστα. Πάμε να τις δούμε, γιατί πέρα από αυτές τις εκδηλώσεις, έχετε και ετοιμάζεστε και για το μεγάλο γεγονός, τη Μανιταρό Γιορτή, και να τα δούμε αναλυτικά, κύριε Αντιδήμαρχε. Έτσι ακριβώς, μπορώ να πούμε ότι στις 2, 3 και 4 Αυγούστου έχουμε τα Γιαγκούλια, ένας θεσμός πλέον για τα Γρεβενά και για τα δρόμενα τα πολιτιστικά, με μουσική, συναυλίες, γευσηγνωσία, διάφορα αγωνίσματα, τοξοβολία, ορειβασία. Έχουμε επίσης 1 με 5 του μηνός το πρώτο φεστιβάλ Πέτρας, το οποίο γίνεται στο Κυπαρίσι Γρεβενών, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πολιτιστικό δρόμενο, το οποίο θα μας οδηγήσει στα μυστικά της Πέτρας, της άειλης πολιτικής κληρονομιάς της Πέτρας, με καλεσμένους περίπου 40 επιστήμονες από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα από την Ελλάδα, βέβαια και πολλούς φοιτητές. Και συνεχίζουμε, κύριε Βακρατσά, και πάμε στο μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού του δικού μας, που βέβαια είναι η Μανιταρογιορτή, η οποία είναι 22 με 25 Αυγούστου. Μάλιστα. Πριν βέβαια τη Μανιταρογιορτή, να πούμε, κύριε Βακρατσά, ότι τα χωριά μας έχουν πλημμυρίσει ήδη με κόσμο. Οι εκδηλώσεις είναι πάμπολες και πάρα πολλές σε όλο τον ελληνικό όγκο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με τα πανηγύρια μας, τα οποία είναι πλέον πανελληνίως γνωστά. Και φτάνουμε μετά στις 22 με 25 Αυγούστου στη Μανιταρογιορτή. Αναλυτικό πρόγραμμα θα έχουμε, έχουμε ήδη δηλαδή αναλυτικό πρόγραμμα, με πολλές μουσικές συναυλίες, με γευσηγνωσία μανιταριών, αλλά και ποικίλες άλλες δράσεις που είναι παράλληλα με τη Μανιταρογιορτή. Θα δούμε κάτι διαφορετικό. Φέτος τη Μανιταρογιορτή είναι μια τεράστια προσπάθεια η οποία προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και αυτό είναι ένα δυνατό έτσι, θέμα για τα Γρεβενά, για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος το Γρεβενό και όχι μόνο, κύριε Χαντέ. Να σας πω μόνο, κύριε Βαγκρατσά, ότι η συμμετοχή δεν είναι μόνο από την Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή τους μανιταρόφιλους της Ιταλίας, Ισπανίας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, οι οποίοι έχουν κλείσει ήδη θέσεις και θα μας παρουσιάσουν διάφορα δικά τους events. 9 μουσικά σχήματα μας περιμένουν για να απολαύσουμε τις 3 μέρες αυτές. Πολλά προϊόντα μανιταριού να δοκιμάσει ο κόσμος. Όλα αυτά να πούμε ότι είναι δωρεάν στον κόσμο. Και πραγματικά θα είναι ένα πλούσιο, αναμένουμε κόσμο πάνω των 25 με 30.000 να περάσουν, να γευτούν και να ακούσουν τις μουσικές μας. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μεγάλο event. Ωραία. Είστε ικανοποιημένος από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και από τις πρωτοβουλίες που πήρατε και την επισκεψιμότητα αλλά και την αποδοχή σε όσα διοργανώσατε? Είστε μια νέα δημοτική αρχή, 7 μηνών, ένας νέος αντιδήμαρχος πολιτισμού και λογικό, εντάξει, να δείχνει το στίγμα του στο πρώτο 7 μήνο. Αυτό βέβαια θα το κρίνει ο κόσμος καλύτερα, αλλά νομίζω ότι από την προσέλευση του κόσμου ήδη έχουμε ένα έτσι ρεκόρ, θα έλεγα, επισκέψεων στα Γρεβενά. Σε ό,τι event και αν έχουμε κάνει, είτε αυτό λέγεται συναυλία, είτε θέατρο ή οτιδήποτε άλλο δρόμενο. Και αναμένουμε ακόμα περισσότερο κόσμο, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, ο Αύγουστος είναι ο μήνας τον οποίο τα Γρεβενά πλημμυρίζουν πραγματικά με κόσμο. Οι τοπικές κοινότητες, επειδή μιλάμε τώρα
τι κόσμο έχουνε, ο Ρινός Όγκος, οι άλλες κοινότητες και κάποιος που θα έρθει τώρα στα Γρεβενά, που μας ακούει από τη κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία. Πού μπορεί να πάει, σε ποιες περιοχές και να απολαύσει και εκδηλώσεις, αλλά να περάσει και όμορφα, εκτός από τα Γρεβενά. Πολύ σωστά. Με φαλτρίο τα Γρεβενά μπορεί να επισκεφτεί όλα τα χωριά πάνω των Γρεβενών, ιδιαίτερα του Ορεινού Όγκου, σχεδόν να πω ότι ένα στα δύο χωριά έχουν πανηγύρει το 15 Αύγουστο. Οπότε δεν ξέρει κάποιος πραγματικά πού να πρωτοπάει. Είναι ξακουστά τα πανηγύρια της Αμαρίνας, βέβαια, του περιβολίου, της Αβδέλας, Ροδιάς. Παντού έχουν κόσμο όλα τα πανηγύρια. Δηλαδή, πραγματικά δεν φτάνουν οι μέρες για κάποιον να επισκεφτεί τα Γρεβενά αυτό το διάστημα. Ένα πρόβλημα το οποίο ίσως αντιμετωπίσει ότι δεν έχουμε πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στον Ορεινό Όγκο. Αυτό βέβαια λύνεται, όπως σας είπα και πριν, έχοντας εφαλτήριο τα Γρεβενά. Από εκεί και πέρα μπορεί να συνδυάσει δηλαδή μια επίσκεψη στη Βαλιακάλτα, που αυτή την εποχή είναι ονειρεμένη, με οργανωμένους συνοδούς, και να γυρίσει όλα τα χωριά πραγματικά των Γρεβενών. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στον Ορεινό Όγκο και κάποια Airbnb, τα οποία πιστεύω όμως είναι πάρα πολύ λίγα για να φιλοξενήσουν τον κόσμο που επισκέπτεται τα Γρεβενά αυτή την εποχή. Ωραία. Πάντως βλέπουμε ότι η νέα δημοτική αρχή, κύριε Χαντέ, επενδύει στον πολιτισμό και στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Είδαμε δηλαδή από την ανάληψη των καθηκόντων σας από τον Ιανουάριο του 24 μέχρι και τώρα, προχωρήσατε σε πολλές διοργανώσεις. Δηλαδή και ειδικά τις αποκριές και στη συνέχεια τώρα, παρότι το πρώτο 7 μηνό σας, που εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Μια μεταβατική περίοδος για μια νέα δημοτική αρχή. Με τη στήριξη του Δημάρχου μας, του Γιάννου Λανταρίδη, προχωράμε και κάνουμε πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δίνουμε μια διέξοδο στον κόσμο, ο οποίος πραγματικά τη χρειάζεται στα Γρεβενά αυτή τη στιγμή. Είμαστε στα πλαίσια του ότι θέλουμε να ξεφύγει ο κόσμος πραγματικά από την καθημερινότητα. Προσπαθούμε να του δώσουμε οτιδήποτε καλύτερο στο πολιτικό δρόμο, ένα, είτε αυτό λέγεται συναυλίες, θέατρα, διάφορες εκδηλώσεις. Βέβαια, το προσέχουμε πάρα πολύ το κόστος. Έχουμε τη στήριξη, βρίσκουμε χορηγίες πάντα με τον δήμαρχό μας, τον κ. Κονταταρίδη, ο οποίος στηρίζει όλες τις προσπάθειες αυτές τις πολιτιστικές. Είναι δίπλα μας, δίπλα μου, και προχωράμε και έχουμε ακόμα αρκετά event για το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Και με απορρίπτουμε, βέβαια, δεν ξεχνάμε ποτέ και τα Χριστούγεννα. Ωραία. Σκεφτόμαστε και πιο μακροπρόθεσμα. Ωραία. Στο κομμάτι του αθλητισμού, να πούμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι τώρα με το στούντιο του Γρεβενιώτης.gr με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Βλαχόπουλο. Εκεί είναι ο κύριος Χαντές και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύνδεση. Στο κομμάτι του αθλητισμού, τι έχουμε, τι προγραμματίζετε, κύριε Αντιδημαρχέ, γιατί είναι και ένα καυτό κομμάτι που έχετε σε μια περιοχή με Ολυμπιονίκη, όπως το Μίλτο Τεντόγλου. Τι ετοιμάζετε? Ωραία, μου δώσετε μια πολύ μεγάλη και καλή πάσα αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα, αυτή την περίοδο προετοιμαζόμαστε και να γιορτάσουμε το Ολυμπιακό μετάλλιο του Μίλτου, που ευχόμαστε το χρώμα του να είναι χρυσό, βέβαια. Θα έχουμε κάποιες βιντεοκάμερες, κάποιες γιγαντοφόνες, για να καλύψουμε βέβαια τις προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου στις 2 και στις 4 Αυγούστου, που είναι προκριματικά και ο τελικός. Σχεδιάζουμε να βάλουμε γιγαντοφόνη στην πλατεία, ώστε ο κόσμος να είναι δίπλα, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτου. Και από εκεί και πέρα, όπως πολύ καλά ξέρετε, έχουμε κατεβεί στην Αθήνα ήδη με τον Δήμαρχο και με ένα άλλο επιτελείο, με τον Δήμαρχο κ. Ρήγα, με το τεχνικό επιτελείο. Έχουμε επισκεφτεί ήδη τον Υπουργό Αθλητισμού. Έχουμε βάλει πάρα πολλά θέματα σε σειρά. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, ύστερα από πολλά χρόνια, να βγάλουμε αδειοδότηση στο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο δεν υπήρχε, και είμαστε σίγουροι ως 31-8 να το έχουμε καταφέρει. Τα γήπεδά μας είναι αυτή τη στιγμή σε άριστη κατάσταση, φιλοξενούν κόσμο. Έχουμε με την ανοχή των υπαλλήλων, με τη στήριξη μάλλον των υπαλλήλων, τη στήριξη των υπαλλήλων μας, οι οποίοι πραγματικά δίνουν τον καλύτερο εαυτό. Έχουμε το ωράριο όσο το έχουμε αυξήσει. Δεν έχουν πει κουβέντα οι άνθρωποι. Το έχουμε πάει μέχρι τις 10-10.30 σχεδόν το βράδυ, λόγω του καύσωνα, όπως πολύ καλά ξέρετε. Τρέχουμε να ολοκληρώσουμε το ΔΑΚ, το οποίο είναι μεγάλο στοίχημα για μας. Και έχουμε σε λίγο, πολύ λίγο, έτοιμη τη μελέτη του κολυμπητηρίου για να ξεκινήσουμε τα έργα σε αυτό. Μάλιστα. Άρα σημαντικές παρεμβάσεις και στον αθλητισμό, κύριε Αντιδήμαρχε. Πάρα πολύ σημαντικές και ίσως από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Μάλιστα. Εύχομαι και ελπίζω να τα προχωρήσουμε όλα πολύ γρήγορα για το καλό των Γρεβενιωτών.
Ωραία. Ολοκληρώνοντας τις εκδηλώσεις, θα σας φιλοξενήσουμε διαζώσεις ζωντανά στο στούντιο. Θα έχουμε πολλά να πούμε με το τέλος του καλοκαιριού και να μας παρουσιάσετε όλες τις προτεραιότητες της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο του West, κύριε Χαντέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά που μου δίνετε το βήμα. Να είστε καλά. Και κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.